το κράτος μας μια κουβέντα. Θα διαθέσει περισσότερα κονδύλια για την ολική αντιμετώπιση του προβλήματος υγεία, έτσι χωρίς διακρίσεις, λιγότερες αχλαμάρες σε κοινωνικά κοινά έξοδα, λιγότερα, όπλα για, λιγότερα λεφτά για τους εξοπλισμούς και περισσότερα για τα θύματα όλων των ασθενειών. Το βλέπω ολοκληρωμένα και όχι σπασμωδικά το θέμα. Κύριε Βαλιανάτο, μετά κύριε Κανιόρου. Κύριε Βαλιανάτο. Η αντιμετώπιση του AIDS είναι η εξτάση της κοινωνίας μας σε σχέση με την ανθρωπιά. Σε μερικά χρόνια νομίζω ότι και οι κάτοικοι και τα παιδιά που είναι τώρα μικρά θα είναι περήφανα που παραχώρησαν μια γωνιά του πάρκου που έπαιζαν και θα παίζουν τα παιδιά τους σε ανθρώπους που είχαν την ανάγκη τους και δεν τους πέταξαν παραπέρα. Έγιναν άνθρωποι. Κύριε Νουσάκη. Πιστεύω ότι η σημερινή μέρα ίσως να μας κάνει καλύτερους. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, να δώσει δουλειά και να συμπεριλάβει το ίδιο το κράτος τους ανθρώπους που έχουν διαπιστώσει ότι είναι, ότι νοσούν ή ότι είναι οροθετικά άτομα. Και κάτι ακόμα, δεν πρέπει να φοβόμαστε την αντίδραση κάποιων. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σταμαδελάτο ότι με την ενημέρωση που έγινε από αυτή την εκπομπή και με την ενημέρωση που θα έχουν και όλο με τον Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσουν να μην απορρίψουν αυτούς τους τόσο σημαντικούς ανθρώπους. Κύριε Γεωργίλη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να φύγει ο ψυχολογικός, αν θέλετε, φόβος που εξέφρασαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, όπως θα πρέπει να φύγει και από όλο τον κόσμο, ότι με το να βρίσκονται οι ασθενείς ή οι φορείς του AIDS γύρω τους θα κολλήσουν, έστω και ψυχολογικά όπως το ομολόγησαν, και να σκεφτούν τους αναρρύθμιτους νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, γιατρούς και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων που έρχονται σε καθημερινή επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, είναι δίπλα τους, τους πιάνουν, τους αγγίζουν και φυσικά δεν έχουν κολλήσει. Να το σκεφτεί ως έτσι απλά και να τους δεχθεί στην περιοχή του. Κύριε Λάσκαρη. Εγώ είμαι βέβαιος ότι εάν έχουμε ένα καλό διάλογο με τους κατοίκους, που ελπίζω σύντομα να τον κάνουμε, σε ευρεία βάση αν θέλετε, είμαι βέβαιος ότι ήδη θα αλλάξουν άποψη, διότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Εάν υπήρχε κίνδυνος κάποιος, είμαστε υποχρεωμένοι σαν γιατί να τους το πούμε και θα το λέγαμε. Επομένως, ο διάλογος και η ενημέρωση είναι το καλύτερο όπλο στην μάχη αυτή που πρέπει να